των παιδιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είμαστε στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ. Εδώ παρακολουθούμε την γυμναστική εταιρεία Αγρινιού, την ομάδα μπάσκετ της γυμναστικής εταιρείας Αγρινιού να κάνει προπόνηση. Οι ώρες είναι δύσκολες, η ώρα είναι 11 και έχει ρολόι εκεί πέρα, βέβαια πάει μια ώρα μπροστά. Λοιπόν, οι προπονήσεις γίνονται τέτοια ώρα διότι είναι οι μόνες ελεύθερες ώρες που έχουν τα παιδιά για να κάνουν προπόνηση, είτε λόγω φροντιστηρίων είτε άλλων ασχολιών. Τέτοιες ώρες μαζεύονται και κάνουν προπόνηση. Και εμείς παρακολουθούμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λιόκαυτο, τον κύριο Νίκο Λιόκαυτο, προπονητή της ομάδας μπάσκετ της γυμναστικής εταιρείας Αγρινιού. Θα μας λύσει μερικές απορίες γενικά που έχουμε πάνω στα τοπικά θέματα του μπάσκετ. Μια πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, Νίκο, είναι... Βλέπουμε ότι γενικά έχουμε μια παράδοση σαν πόλη στο μπάσκετ, ειδικά η γυμναστική εταιρεία και τα άλλα σωματεία που λειτουργούν εδώ. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει κάποια στασιμότητα. Πού νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, δηλαδή βλέπουμε πολλά νέα ταλέντα τα οποία ξαφνικά χάνονται. Πού νομίζω ότι οφείλεται αυτό το πράγμα, ή μάλλον δεν προχωράνε κάπου παραπέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Το Αγρίνιο ήταν μια μπασκετομάνα, ήταν από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που παίξανε μπάσκετ σε υψηλά επίπεδα, όταν ακόμα υπήρχαν μόνο 6-7 σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα για η γυμναστική εταιρεία στην οποία ασχολούμαι, και είναι και ο πιο παλιός σύλλογος. Το Αγρίνιο είναι και ένας από τους πιο παλιούς σύλλογους, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, σε όλη την Ελλάδα. Είχε φτάσει ακόμα και σε μπαράζ για να παίξει κάποτε μέχρι την Α1 εθνική κατηγορία. Και μέχρι πριν μια δεκαετία πρωταγωνιστούσε και στα πανεπαρχιακά για β' εθνική, και δεν ανέβηκε από κάποιες συγκυρίες όταν ακόμα υπήρχε στο μπάσκετ, να σας δώσω να καταλάβετε, μόνο Α εθνική και β' εθνική, τόσο υψηλό επίπεδο ήταν. Τα τελευταία χρόνια η απορία όλων, και η δικιά μας είναι, γιατί είναι και σε εμάς απορία, μην το νομίζετε, είναι ότι ενώ όλη η Ελλάδα πάει μπροστά, εμείς πάμε πίσω. Καταρχάς, πριν αναφερθώ σε τεχνικά θέματα ή ιδιαίτερα σε θέματα μπάσκετ, θέλω να τονίσω ότι το μεγάλο πρόβλημα για μένα, πιστεύω, στο Αγρίνιο είναι το θέμα της νοοτροπίας της πόλης. Δηλαδή, εγώ, επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια και ασχολήθηκα με τις μικρές ηλικίες, έχουν πρόβλημα στο Αγρίνιο οι γονείς στο να αφήσουν τα παιδιά ελεύθερα να παίξουν μπάσκετ. Για να παίξει ένα παιδί μπάσκετ, έτσι όπως είναι το μπάσκετ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που είναι μία από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, τις επιτυχίες τις οποίες έχει, με το υψηλό επίπεδο το οποίο έχει, πρέπει το παιδί που θα πει ότι θα παίξει σε μια εθνική κατηγορία, γιατί αυτό είναι, αυτό είναι το όνειρο και η κουβέντα την οποία κάνουμε, γιατί δεν πάμε πιο ψηλά. Θέλει πολλές ώρες. Και δυστυχώς εδώ στην επαρχία και εδώ στο Αγρίνιο είναι λίγοι οι γονείς και πολύ λίγα τα παιδιά τα οποία αφαιρώνουν αυτές τις ώρες στο μπάσκετ. Δηλαδή, δεν γίνεται τίποτα χωρίς δουλειά, χωρίς προπόνηση. Και τα παιδιά εδώ στο Αγρίνιο, λόγω οικογενειακής χαράς, λόγω νοοτροπίας, δεν τους επιτρέπουν οι γονείς τους να είναι τις ώρες που χρειάζεται πρώτος στο γήπεδο. Δεύτερο, ευθύνη δικιά μας, των προπονητών όλων. Κακά τα ψέματα, και εγώ δεν βγάζω ούτε τον εαυτό μου έξω, δεν είμαι αυτός που μιλάνε και αποποιούνται τις ευθύνες. Έχουμε ευθύνη όλοι, γιατί έπρεπε, τουλάχιστον με κάποια παιδιά τα οποία έχουν αυτό το μεράκι και αυτή τη διάθεση και από τα σπίτια τους, και το ταλέντο, αυτό είναι βασική προϋπόθεση. Για να πας ψηλά πρέπει να υπάρχει ταλέντο. Αν δεν υπάρχει ταλέντο, είναι λιγότερες οι πιθανότητες να πας. Λοιπόν, και τους επιτρέπουν από το σπίτι τους, και από ένα σημείο και μετά είναι ορισμένοι, αφήνουν και τα μαθήματά τους. Που εδώ διαφωνώ με αυτή τη λύση, απλά το αναφέρω γιατί το έχω παρατηρήσει με κάποια παιδιά. Δεν σημαίνει ότι τα υποδίδει το μπάσκετ. Όταν υπάρχει προγραμματισμός από τα παιδιά και σειρά, προλαβαίνουν και το μπάσκετ
και το σχολείο και όλα. Απόδειξε ότι όλα τα παιδιά χρόνια ολόκληρα που έχουν περάσει από το μπάσκετ είναι πάρα πολλοί οι οποίοι συνδυάσανε με σπουδές. Δεν έχει εμποδίσει κανέναν. Λοιπόν, είναι κρίμα αυτά τα παιδιά γιατί θα μπορούσαμε να τα έχουμε βοηθήσει πιο πολύ. Να ασχοληθούμε πιο πολύ μαζί τους. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι γιορτές, είτε είναι οτιδήποτε. Κάποια νεκρά διαστήματα τα οποία μπορούμε να αφιερώσουμε κάποιες ώρες μαζί τους στην προπόνηση. Στην προπόνηση. Αυτές για μένα είναι οι δύο πιο σοβαρές αιτίες. Γιατί τα ταλέντα πάντα υπάρχουν. Είμαστε μαζί με δύο νέα παιδιά της γυμναστικής εταιρείας, μαζί με τον Θοδωρή, τον Βρέβο και τον Σταμουλάκη, τον Μιχάλη. Θα μας πούνε δύο λόγια για το μπάσκετ. Για πες μου, εσύ πρώτα, Θοδωρή, πώς βλέπεις την ενασχόλησή σου με το μπάσκετ, γιατί σε αρέσει αυτό. Ξεκίνησα από πολύ μικρός να παίζω μπάσκετ στη γυμναστική εταιρεία. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανα. Συνέχισα και πιστεύω και θέλω να προχωρήσω να παίξω κάπου αλλού, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ για να κάνεις κάτι καλό. Δηλαδή, πρόλαβες κάτι ερωτήσεις μου τώρα, πιστεύεις ότι όντως δεν υπάρχει προϋπόθεση, δηλαδή τι σε κάνει να το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Θες να πεις ότι η ενασχόληση δεν σημαίνει ότι είναι την ευκαιρία να αξιοποιείς πλήρως τις ικανότητες λόγω εγκαταστάσεων, λόγω συνθηκών εδώ στην πόλη κτλ. Είναι οι εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν. Σε σχέση με άλλες πόλεις, οι άνθρωποι που ασχολούνται εδώ είναι πολύ λίγοι. Ασχολούνται πολλά χρόνια, έχουν κουραστεί πλέον και δεν μπορούν να αποδώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Να βοηθήσουν δηλαδή τα παιδιά περισσότερο. Έτσι ώστε να προχωρήσουν. Και εγώ ξεκίνησα πολύ μικρός από τη ΓΕΑ. Με ενθάρρυναν πάρα πολλοί άνθρωποι στις προσπάθειες αυτές που έκανα. Και εντάξει, μέσα από το μπάσκετ μπορώ να πω ότι βρίσκω μια διέξοδο. Κάνω φίλους. Γενικά μου αρέσει πολύ το μπάσκετ και ένα στόχο μου είναι να φύγω από εδώ πέρα. Δεν υπάρχει προοπτική εδώ για εξέλιξη. Δεν υπάρχει προοπτική γιατί είναι λίγοι άνθρωποι που ασχολούνται και γενικά είναι πολλές οι ομάδες. Δεν υπάρχει προοπτική να προχωρήσει μια ομάδα τα γρήγορα εδώ πέρα. Έτσι όπως γίνεται. Να πούμε ότι μαζί μας δεν έχουμε και τον Μπαρούχα, ο οποίος είναι βρίσκεται στο ντουζ αυτή τη στιγμή. Εγώ παίζω μπάσκετ απλώς επειδή μου αρέσει πάρα πολύ. Ευτυχώς που φέτος που έχουμε και μαθήματα οι ώρες μας έχουν βοηθήσει πολύ. Έχουμε το βράδυ που πονήσει που προλαβαίνουμε. Και εντάξει, τώρα στόχος μου είναι να φύγουμε από εδώ πέρα. Ο προπονητής σας, ο κύριος Ζακάς, σας είπε δύο κουβέντες για εσάς. Θέλω να πείτε και εσείς δύο κουβέντες για τον προπονητή σας. Αμηχανία. Δεν θα πούμε, εντάξει, είναι καλός προπονητής, μόνο που από τη στιγμή που πατάμε μέσα στο γήπεδο γίνεται πολύ αυστηρός. Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι τόσο αρνητικό, πιστεύω ότι είναι αρνητικό, απλώς, ίσα ίσα μας βοηθάει. Ότι πρέπει να έτσι να τηρείς και λίγο τα δόντια. Χρειάζεται αυτό. Όσον αφορά εμένα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχει κάνει για μένα. Γιατί είναι από τους λίγους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει σε δύσκολες στιγμές. Και θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Κι εγώ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί στην αρχή, πριν δύο χρόνια που κάναμε πραγματική προπόνηση με τον coach, μου σήκουν 6 ώρα το πρωί και μου κακοφαίνονταν. Τώρα βλέπω ότι είχε δίκιο που επέμενε, ας πούμε. Βρισκόμαστε εδώ, η ώρα είναι 12 παρά 10. Πώς βλέπετε αυτές τις ώρες προπόνηση, δηλαδή. Ξέρω εγώ, εδώ είναι, κάνει κρύο πραγματικά. Πώς την αλήθεια. Αυτές τις προπόνησης, πώς βλέπετε. Το έχουμε συνηθίσει πλέον. Ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή. Αλλά το έχουμε συνηθίσει και δεν μας συνηθίσει. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο γιατί μετά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, ούτε διάβασμα, ούτε να πάμε μια βόλτα. Αλλά τώρα έχουμε 2-3 χρόνια, έχουμε συνηθίσει συνέχεια 10 η ώρα αυτό το πρόβλημα. Πρώτον. Προγραμματισμός,
έβρεση χώρων για την προπόνηση. Να ήταν διάθεση από τους προπονητές όλους από αυτούς οι οποίοι ασχολούμαστε με τον μπάσκετ να προσφέρουμε περισσότερο. Οι γονείς θα καταλάβουν κάποτε ότι μακάρι τα παιδιά τους να έρχονται στο γήπεδο και να αποφύγουν κάποια άλλα πράγματα σε αυτές τις εποχές στις οποίες ζούμε και να ξέρουν ότι το μπάσκετ και γενικά ο αθλητισμός μπορεί να συνδυαστεί με τα γράμματα, με τις σπουδές, με όλα. Δεν τα εμποδίζει τίποτα. Αρκεί να δώσουν να καταλάβουν στο παιδί και αυτοί μαζί και εμείς μαζί και οι παράγοντες όλοι μαζί ότι είναι θέμα σειράς και προγραμματισμού. Και με καλύτερη συνεργασία και με τους παράγοντες να μπορέσει αυτό το οικοδόμημα να λειτουργήσει αρμονικά για να μπορέσει και το μπάσκετ του Αγρίνιου να κάνει ένα βήμα παραπάνω, αλλά και αν δεν γίνει το βήμα αυτό παραπάνω οτιδήποτε, τουλάχιστον να βγάλουμε κάποια παιδιά τα οποία να πάνε πιο πέρα και να ακουστεί το Αγρίνιο ότι μπορεί να μην έχει μια ομάδα σε υψηλές κατηγορίες, αλλά είναι αξιόλογη περιοχή γιατί επανδρώνει τα πολυεθνικά πρωταθλήματα με κάποιους παίκτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα μπορεί να γίνει στο Αγρίνιο. Είμαστε λοιπόν με τον Νίκο τον Διαμάγη και τον Σπύρο τον Τζιρόνι, δύο από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του τοπικού μπάσκετ εδώ πέρα. Έχω ένα ψηλό πρόβλημα, είσαι λίγο πιο ψηλός, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σε ποιες θέσεις παίζεις και σε ποιες ομάδες? Εγώ παίζω στην άκρη δεδία. Παίζω περιφέρεια μέχρι χαμηλά, αναλόγως στην περίσταση και την ομάδα που παίζουμε. Δηλαδή όποια θέση μου δει ο προπονητής είναι καλύτερα για την ομάδα. Δηλαδή μπορεί και παίζεις να τις όλες τις θέσεις. Κάτι σαν το κούκο, ξέρω κάτι. Εγώ παίρνω στον Πανετολικό και παίρνω στη θέση 1, Playmaker, που είναι ο οργανωτές του παιχνιδιού δηλαδή. Πόσα χρόνια παίζετε παιδιά μέσα, από μικρή ασχολείστε? Εγώ έχω από 12 χρόνια. Όχι ότι είναι καλά σας τώρα, αλλά σε αυτό είναι το νόημα ότι είναι 4 χρόνια. Εγώ έχω 8 χρόνια που παίζω, πάνω από 90. Θα θέλατε να συνεχίσετε έτσι και στο μέλλον. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα ότι κάποια στιγμή θα φύγετε από το Αγρίνιο, αν λογικό είναι. Αν υπάρξει ευκαιρία. Αν γίνεται, μάλλον. Δηλαδή θα το έπρεπε να το βλέπεις επαγγελματικά. Εσύ είσαι και ένας από αυτούς που βραβεύτηκαν στο πιο ελπιδοφόρο ταλέντο της χρονιάς. Ναι. Πώς ένιωσες αλήθεια εκεί στην απονομή? Εντάξει, δηλαδή, ήμουν από τους μικρότερους. Ευχαρίστηση. Εντάξει, ήταν κάτι καλό για μένα, για τη συνέχεια. Και ελπίζω σε κάτι καλύτερο. Ο Νίκος, εγώ πιστεύω ότι κάθε παίκτης στην επαρχία θα θέλει να φύγει εκτός από την επαρχία και να παίξει σε κάποια μεγαλύτερη ομάδα, εκτός Αγρίνιου δηλαδή. Πιστεύω ότι τώρα τα παιδιά, τα πράγματα στο τοπικό μπάσκετ είναι λίγο δύσκολα, λίγο περιορισμένα, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχουν τόσες πολλές δυνατότητες, πώς το βλέπετε? Σίγουρα δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι παράγοντες, νομίζω, για κάποιο ταλέντο να μπορέσει να φύγει από το Αγρίνιο. Και είναι και πολύ λίγα τα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το άθλημα. Δεν είναι ότι οι αθλητές κάνουν θυσίες. Εσείς κάνατε κάποια θυσία τώρα? Εγώ δεν το πιστεύω. Βλέπω εκεί τα βράδια, Σάββατο βράδυ και εγώ εντάξει, θυσιάζω. Δεν πιστεύω πω η θυσία δεν είναι μόνο το Σάββατο βράδυ να βγαίνω έξω. Εγώ θυσιάζω και τα μαθήματά μου και κάποιον άλλο ελεύθερο χρόνο που θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν είναι θυσία. Αν το αγαπάς κάποιο πράγμα και το θες, το κάνεις. Αν δεν το αγαπάς, δεν το κάνεις. Για υπάρχει συμπαράσταση του κόσμου εδώ? Συνήθως εγώ θυμάμαι γιατί έπαιρνε λίγο παλιά άδεια γήπεδα. Δεν νομίζω, γιατί δεν έχει, ούτε η πολιτεία έχει δείξει κάτι έτσι ώστε όταν γίνονται κάποιοι αγώνες να μεταδίδονται από το κανάλι σας ή από κάποιο άλλο κανάλι, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να ξέρει πότε γίνονται οι αγώνες και να κατεβαίνει κάτω στο στάδιο να τους βλέπει. Εμείς που είμαστε νέοι παίκτες, νέα παιδιά, θα θέλαμε να έχουμε κόσμο έτσι ώστε να μπορούσαμε να παίζουμε πιο άνετα και πιο ελεύθερα. Πιστεύω ότι είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, γιατί συνήθως ο κόσμος έρχεται και από τις επιτυχίες.
Εντάξει, ο κόσμος έρχεται στις επιτυχίες, αλλά κάτι πρέπει να γίνει και ο κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο, στο Αγρινιό. Τουλάχιστον οι συγγενείς σας έρχονται. Οι συγγενείς μας, ναι, ειδικά εμένα έρχονται όλοι. Οι φίλοι. Όλοι, ναι, όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι έρχονται, ναι. Είναι οι μόνοι που μπορούν να μας συμπαρασταθούν.